μαζί μας το Τάκι Ευγενίου, γεννημένος το 1935 στο Αίγιο, γονείς Ανέστης και Ζαμπέτα, 5 αδέρφια αδερφές. Κυρτάκη, πώς χαρακτηρίζεις τα παιδικά σου χρόνια στο Αίγιο, πώς τα θυμάσαι, δύσκολα... με την κατοχή. Α, είσαι παιδί της κατοχής. Το 40 ήμουν 5 χρονών, σκότωσαν τον πατέρα μου, Γερμανοί. Σκοτώσαν τον πατέρα σου? Οι Γερμανοί, είχαμε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι. Οι Γερμανοί σκοτώσαν τον πατέρα μου το 41, εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάσαι τον πατέρα σου? Ούτε έχω μία λέξη. Και πώς έγινε, Κυρτάκη, τι έγινε? Οι Γερμανοί πιάσανε την Ελλάδα ολόκληρη. Ναι. Εκεί που έμενα εγώ είχαμε 5 σχολεία, ένα εδώ, ένα εκεί, και όλα τα είχαν πάρει αυτοί. Ναι. Γερμανοί, και μένα οι Γερμανοί. Απέναντί μας ήταν η αστυνομία. Την είχαν πάρει. Και κάνανε μπλόκο, κάτι συνέβη, οι αντάρτες σκοτώσανε ένα Γερμανό. Κάνανε ένα μπλόκο στη μέση, το κλείσανε και όσους αρχιμένους τους καθαρίσανε. Και μέσα ήταν και ο πατέρας και ο καλύτερος παπάς του Αιγείου, που τροφοδοτούσε τις στοχές οικογένειες. Βρε τα Κυρτάκη, πώς επιβιώσετε? Πώς επιβιώσετε? Η μητέρα σου με 5 παιδιά. Όχι, το ένα το έχει συγκριά. Oh, wow. Ο Τάσος, ο Αναστάσης. Το ένα το έχει συγκριά. Σε 40 τον πατέρα μου και έγκαιρισε το τελευταίο παιδί. Ναι, αλλά πάλι σε ρωτώ, η μητέρα σου πώς επιβίωσε? Δούλευε, ξεγείτευε στα σπίτια, κατάλληλα, πήγε στα χωράφια, δούλευε. Εμείς και τα 5, ο μεγαλύτερος ο αδερφός μου ήταν ο μεγαλύτερος μου τον αθλημάτη. Ήταν 4 χρόνια μεγαλύτερος, 9 χρόνια. Αυτός το θυμάται τον πατέρα μου. Το θυμόταν, έχει φύγει κι αυτός. Μεγάλη τραγουδία. Τεράστια, δεν περιγράφεται αυτή τη τραγουδία. Δεν περιγράφεται. Κι όμως. Εντάξει, η μητέρα σου δουλεύει σκληρά να μεγαλώσει τα παιδιά. Τι μέλλον είχατε, Κυρτάκη, τι μέλλον είχατε? Εγώ πήγα στο κρυφό σχολείο μετά, γιατί απαγορεύονταν τα σχολεία, τα είχαν πάρει οι Γερμανοί με ένα λαφτή. Και εμείς, η Ελλάδα, για να μην... οι Γερμανοί δεν θέλαμε να δουν μορφωμένους, η Ελλάδα μας έστειλε σε κρυφά σχολεία, κάτω στα κατώνια. Και πήγες εσύ σε κρυφό σχολείο? Κρυφό σχολείο. Πήγα 3 χρόνια. Πολλά παιδιά. Όχι, για τα όλα τα παιδιά. Όχι ένα πολύ ολόρα πήγε. Όποιος είχε υπόγεια, τα δίνανε κρυφά από τους Γερμανούς όμως. Είναι δράμα, έχω δράμα μεγάλο, αλλά θέλει ιστορία. Τελειώνει ο πόλεμος, καλμέρνουν τα πράγματα στο Αίγιο. Όχι, το άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος. Μεταξύ μας. Ο αδερφός. Και αυτά γίνανε στο Αίγιο? Παντού, στα βουνά, όλο το χώρο η Ελλάδα. Εσύ είδες αντάρτες, είδες τα πάντα? Ναι, τα βλέπα όλα. Έχω δει Γερμανούς να σκοτώνουν, έχω δει κεφάλια που φαίνανε οι αντάρτες μετά. Σαν παιδί, Κυρτάκη, πώς τα έβλεπες αυτά εδώ, ξέρεις, τα μαρτύρια, ας πούμε, εκτελέσεις, σκοτωμή, φοβόσουνα σαν παιδί, κρυβόσουνα, έτρεχες? Όχι, εκπατευόμουνα με τους εκεί μέσα. Μεγάλωσα με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί είχαν την αστυνομία. Και η αστυνομία είχε ένα πρόβλημα. Εκεί παίζαν. Μετά με τους Γερμανούς παρέα παίζαν. Παιδιά παίζαν ψέκμος. Σαν προσέχαν τα παιδιά, δώσανε καμία σοκολάτα, καμία καραμέλα? Μας δίνανε, γεγεγεγεγε. Εσύ έπαιρνες τη σοκολάτα? Βέβαια, πώς θα ζήσω. Έτσι ζήσαμε με τέτοια πράγματα. Πηγαίνετε τη στέλα μου απ' έξω απ' την κοινή. Που βγαίνανε οι πόρτες οι Γερμανοί και καλασχαλός μας έδινε κάτι. Εκεί όπου σκαθόμαστε, οι Γερμανοί μπαίνανε, βγαίνανε σαν πεπετσίρικα. Ο αδερφός μου είχε πιάσει την πόρτα. Δεύτερο σχολείο ήταν αυτό και βαριά συνέγεια πόρτα. Είχε πιάσει έτσι εδώ την πόρτα και ένα Γερμανίο περισσότερο μας χωρέει, μας χαϊδεύαν, ένας ήταν κακό. Και όπου μπήκε μέσα τραβάει την πόρτα και σήγε χω και του κόψε τα δάχτυλα, κρεμωστήκαν τα δάχτυλα. Τα 4 κρεμωστήκαν.
αμέσως τον παίρνουνε, τον πάνε μέσα στην κεραμαγή και σε μια εβδομάδα δεν είχε τίποτα, ούτε ήξερα τι έγινε. Τα κοίστανε. Αλλά ήταν αυτός, εγώ θα ήμουν 6-7 χρόνια, αυτός ήταν 10 χρόνια. Δεν πέρανε να μας δώσουν καμιά σοκόλατα ή κανένα μπισκότ. Τελειώνει ο πόλεμος, άρχισαν οι φασαρίες του εμφυλίου, τέλειωσε ο εμφύλιος. Εσύ, Κυρτάκη, το όνειρό σου τι ήταν, τι ήθελες από τη ζωή? Όταν τέλειωσε ο πόλεμος, εμείς είμαστε 5 αδέλφια. Επειδή είμαστε πολλά αδέλφια, είχα μια γειτόνισσα που έμενε στην Αυστραλία. Και αυτή λεγόταν, αυτός εδώ είχε τους κινηματογράφους της Αυστραλίας. Και είχε δύο παιδιά. Και ήθελε ένα παιδί να μιλάει ελληνικά, για να μάθει τα παιδιά του ελληνικά. Και τότε, επειδή οι γειτόνιοι όλοι είχαμε 5 παιδιά, θέλω να βοηθήσω τη μάνα μου και να πάρουν ένα κορίτσι. Ήθελε κορίτσι, όχι αγόρι. Και παίρνει την αδερφή, την αδερφή μου, 12 χρόνια μόλις τελείωσε το δημοτικό, η αδερφή μου έφυγε για την Αυστραλία. Wow. Έκανε μία εβδομάδα με το αεροπλάνο να έρθει στην Αυστραλία τότε. 12 χρονών, κοριτσάκι, Μόλις τελείωσε. Εδώ πήγε σχολείο. Πρέπει να πας σχολείο εδώ όταν έρθει μικρό. Και για σένα ήταν αναπόβετο, αφού ήρθε η αδερφή σου εδώ στην Αυστραλία, ήταν αναπόβετο και εσύ να έρθεις εσύ? Όχι, είχα ανοίξει μια πόρτα. Έτσι είναι, αλλιώς πώς μπορείς. Μια λυσίδα, ας πούμε. Ναι, μπράβο, ανοίξα μια πόρτα που ούτε καν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα. Πώς ανοίξει την πόρτα? Αλλά ανοίξα μια πόρτα και έτσι μετά στο μυαλό μου έμεινε ότι πρέπει να έρθουμε στην Αυστραλία. Εγώ εκεί πήγα, έδωσα εξετάσεις για επαξιωματικό του στρατού, γιατί εκεί τότε όλοι λέγανε δημόσιος υπάλληλος μπορεί να ζήσεις. Ούτε με τα χρήματα, ούτε με δουλειά, μόνο δημόσιος. Γιατί γιατρούς, τζάπα, φαΐ, τζάπα, ύπνο, τζάπα, δύσμο, τζάπα. Και πήγα και έδωσα εξετάσεις στη σχολή επαξιωματικών στην Πάτρα. Και όταν πέρασαν 40 μέρες, βγήκα, ο Σαρκείο πρέπει να βγει. Επέτυχα σε εξετάσεις, όλα εντάξει, μας κουρέψανε 40 μέρες μέσα στη σχολή. Μας εκπαιδεύανε. Την Πάτρα είναι, απάνω στην Πάτρα. Και μόλις πρωτού γίνουμε σαν να μας ορκίσουν, εγώ το βράδυ σκέφτηκα ότι λέω, μας είπα ότι πρέπει να κάνεις 10 χρόνια. Νόημο, γιατί βγαίνεις λοκίας. Και τότε εγώ αποφάσισα και λέω, ένα βράδυ, θα βουτάω, πάω στην Πάτρα, πηδάω, δρόμο για κάτω στην Πάτρα. Παίρνω το λεωφορείο, έχουμε λεωφορείο που πάει στο Αίγιο, κατεβαίνω μετά από 2-3 μέρες, ήρθε η αστυνομία και την πόρτα, λέει ο Τάκης που είναι. Λέει εδώ είναι, λέει εδώ είναι. Α, άμα είναι εδώ, λέει, α, γιατί τότε δεν, ήμουν 15 χρονών. Παιδάκι σου ακόμα. Θέλω να συγχωρευτούν ότι είμαι στο σπίτι, όχι χάθη. Αυτό. Και τελείωσε και μετά, γιατί είχα το όνειρο εδώ, όταν η αδερφή μου ήταν εδώ, είχα ότι μια μέρα πρέπει να... Αλλά έχω ακούσει, Κυρτάκη, ότι ήσουν και πρόσκοπος. Πρόσκοπος. Μετά από εκεί, πρωτού πάω στο στρατό, μόλις έφυγαν οι Γερμανοί, η Ελλάδα, ο βασιλιάς ο Παύλος, ο Γιώργιος ήταν, ανοίξανε τον προσκοπισμό. Γιατί ήταν η Ρωσία, ο κομμουνισμός και κάνανε παιδομάζοντα. Μαζεύανε τα παιδιά αυτά που βρασκεύουν στήν πολλά, οι γεννήσαροι που λέγαμε. Σήμανε πολλά παιδιά και μαζεύανε αυτά τα παιδιά που ήταν ορφανά, που εμείς την κλειτώσαμε, δεν μας πήγαν. Και ανοίξανε τον προσκοπισμό. Ο προσκοπισμός γράφτηκα εγώ αμέσως εκεί, όποιος έπαιγε και ανοίξα για να απασχολούν τα παιδιά από το δρόμο και από αυτού να μην τα παίρνει. Ο βασιλιάς το έκανε αυτό. Γενικός αρχηγός, ο βασιλιάς. Και γράφτηκα και εγώ πήγα, έγινα γυκόπλο. Έγινες. Μικρό παιδί από το 7 χρόνο, μικρό. Έγινα γυκόπλο, μετά από 2-3 μήνες έγινα πρόσωπος. Γίνεται μια κατασκήνωση στη Βλασία, στα Χαλάβητα. Από όλο τον κόσμο. Και οι Γερμανοί και όλος ο κόσμος.
Μαζεύω όλοι πλάι, πώς πήγαμε εκεί πέρα, κάναμε κατά σκύλους. Εκεί μας είχαν ζάπα φαγητό, όπου φαγητό ζάπα μέσα ήμουν. Γι' αυτό και πήγα και γράφτηκα. Είχαμε κάθε Κυριακή εκδρομές. Και αυτό αποσχόληση ήτανε. Όχι αποσχόληση. Συνάμα εγώ αυτό τον καιρό ήμουνα, είχα πήγαινα με τον αδελφό μου, ακόμα Γερμανοί εκεί, κάστο στην παραλία. Στην παραλία κάτω. Εκεί που γαράζουν τα πία. Ήμουνα 6-7 χρονών και είχα. Ο αδελφό μου ήξερε μπάνιο με ένα φίλο του. Και περπατάγαμε πάνω στην βαθύ. Μου δίνει μια και με πετάει στη θάλασσα. Δεν ήξερα μπάνιο. Αλλά αυτός όμως ήξερε μπάνιο. Άμα έβλεπε ότι εγώ μετά είπα πιάστηκα. Αυτό ήταν. Ξεκίνησα να γύρω κάθε μέρα κολύμπη και πού. Ό,τι έβλεπα από τον Ταρζάν στο κινηματογράφο. Ό,τι έκανε αυτός. Πιτσίγει ο κινηματογράφος ήταν δίπλα στο σπίτι, κοντά, 50 μέτρα. Περίμενα όκρο στην πόρτα, πώς τελείωνε τα στήρια όλα αυτά, πέραγε η ώρα. Αυτός που τα καθόλου στην πόρτα πήρε ο Σάββου να κάνει, μπουκ, πήρε. Ιστορίες. Πολλές ιστορίες. Και σαν πρόσκοπος, πόσα χρόνια έκανες στις... Έγινα γενικός αρχηγός. Γενικός αρχηγός πήγες... 350 παιδιά. Εγώ τα έκανα. Εγώ τα είχα. Από πάνω ήταν ο έφορας, ο μεγάλος. Και όλο τον ποσό. Εγώ με 350 παιδιά. Από δικηγόρους, γιατρούς. Ο πιο μυστικός και φτωχός ήμουν εγώ. Και ήμουν έγινα. Και είχα παιδιά από γιατρούς, δικηγόρους. Ακέρδε, μπακάλιζα όλα τα παιδιά. 350. Άρα έχεις δει και την Ελλάδα. Σαν προσκόπη πήγατε κατασκήνωση σε άλλα μέρη. Έφτασα αλλαγή από τον προσκοπισμό. Έφυγα γύρω στα 55. Ήμουνα, αλλά δεν δηλώμουν με τα έτοιμα, γιατί ήμουν αρχηγός. Και πες μου, σαν έφηβος, τι ήθελες, ας πούμε, η Αυστραλία, έπρεπε να έρθει στην Αυστραλία. Για τον εαυτό μου, για κανένα, οι αδερφοί μου ήταν τακτοποιημένοι εδώ. Πάει. Θυμάσαι, ήταν δύσκολο να φύγεις από την Ελλάδα. Ήταν δύσκολο να φύγεις από την πατρίδα σου, να αφήσεις πίσω τη μητέρα σου, ήταν δύσκολο. Μα γι' αυτό κάποιος να φύγει, να... Μαζί, όπως τους έφερα όλους οι Αυστραλοί εδώ. Αργότερα. Αργότερα, όταν τακτοποιήθηκα εγώ. Εχρώσαγα, όταν έφυγα, εχρώσαγα τον μπακάλι, εκεί ψωνίζαμε μια εβδομάδα. Βερεσέ. Βερεσέ, μπράβο. Βερεσέ. Βερεσέ την εβδομάδα. Εχρώσαγα, πήγα στον μπακάλι και του είπα, δεν θα σε πληρώσουμε, αλλά θα σας στείλω εγώ από την Αυστραλία. Στο ψωμά, το φούρναρι. Πάω στην τράπεζα της Εθνικής Τράπεζα Ήλου. Φίλος μου ο διευθυντής. Πολύ φίλος μου. Δηλαδή φίλος αυτού, εγώ όχι αυτός σε μένα. Πήγα κάθε μέρα και του πήγα τα πράγματα, ό,τι ψώσει να αγοράω, να πάω στο σπίτι. Πήγα στο σπίτι. Τόσο κλώζ ήμανε. Του λέω, γιατί δεν είχα πλέον, πώς να φύγω, εμείς να φύγω ούτε εμείς. Στο καράβι, να πάω το σπίτι, να πάω στην Αθήνα. Παίρνω, του λέω, θέλω να μου δώσεις 500 δραχμές, πολλά λεφτά. 500-450 έπαιρνε ο δάσκαλος που έφυγα εγώ. Μου δώσεις 500 δραχμές και θα σας στείλω. Εντάξει, θα σας δώσω, λέει. Θα σας στείλω, του λέει, και το νους. Εντάξει. Αλλά πρωτού φτάσουμε εκεί, είχαν γίνει πολλές άλλες ιστορίες. Πες μου, με ποιο πλοίο ήρθες? Με το Πατρίσι, το δεύτερο ταξίδι. Το δεύτερο ταξίδι του Πατρίσι, τι θυμάσαι από το ταξίδι, ήταν δύσκολο ταξίδι, περνούσες καλά, πέρασες καλά. Φαΐ μου, φαΐ τρώγαμε καλά, όλα καλά, τι άλλο θέλαμε. Σταματήσατε Port Said. Στο Ισθμό. Το Ισθμό, χάλασε το Πατρίσι. Και αντί έτσι, είναι ο άρεστος τι λέει, ανεβαίνω από εδώ και μια μνημεία. Ήρθες μόνος σου, είχες τις πατριώτες μαζί σου? Όταν έφυγα από το Αίγιο, πήρα τη βαλίσσα, το Αίγιο, και πήγα στην Αθήνα, το Αίγιο, γιατί ξέρεις ποιοι ήρθαν και με ρηθήσαν, η μάνα μου δεν ήρθε, γιατί δούλευαν και τα αδέρφια μου, δεν ήρθε κάτι μόνο, ξέρεις ποιος ήρθε, η αστυνομία, ήμουν τόσο φίλος με την αστυνομία και τόσο φίλος με τον Μύραρχο. Και έστειλε τρεις χωροφυλάκους να με χαιρετήσουν. Δύο μυστικούς και ένα χωροφυλάκα.
λέει, πηγαίνει να χαιρετήσει τον Τάκη που θα φύγει. Πέρα, Κυρτάκη, όταν έφευγες και έβλεπες τον Πειραιά να φεύγεις, τι αίσθημα είχες? Να σε κοιτώ με το δράμα. Έμεινα στην Αθήνα ένα βράδυ σε ένα φίλο μου. Δεν είχα λεφτά να πάει κι άλλο να μείνω. Έμεινα σε ένα φίλο μου που γνώριζε, φοιτητή. Του λέω, ναι, λέω, πήγα εκεί και κοιμήθηκα το βράδυ, το πρωί σηκώθηκα, πήρα το τρένο και πήγα στον Περέα. Περέα με τα πόδια στο στόχο. Κόσμο να χαιρετήσει, κόσμο, δωμάτιο το καράβι. Εγώ μόνο δεν είχα κανένα να με χαιρετήσει. Πηγαίνει μέσα, μπήκα στο καράβι, απάνω στο καράβι και τα αγαπώρια, το δικό τη. Και αφού έβλεπα κι εγώ έτσι, λέω, έκανα κι εγώ, αλλά δεν είχα κανένα να μου κάνει. Έκανα μόνο μου. Είναι δράμα μεγάλο, αλλά. Κυρτάκη, η πρώτη εντυπώση σου στην Αυστραλία τι ήταν? Πρώτη μου? Εντύπωση. Α, ωραία, όταν ήρθα εδώ, με πήρε ο γαμπρός μου με την αδερφή μου. Και συναντάω έναν αιγιώτη. Μου λέει, τι κάνεις, το είχαν. Μου λέει, ψάχνω για δωμάτιο, του λέω. Μου λέει, ξέρω ένα, στο Σαν Μέρις, αν το ξέρεις. Σαν Μέρις? Από το Στράφι στο Σαν Μέρις. Πολύ, είναι από την Πάτρα, μου λέει. Και έχει δωμάτιο. Εντάξει, λέω. Εγώ δεν ήξερα ποιο είναι το Σαν Μέρις. Θα πάρεις το τρένο και θα κατέβεις στο Σαν Μέρις, μου λέει. Εκεί που θα κατέβεις, θα προχωρήσεις, είναι μια πλατεία. Θα ρωτήσεις αυτό το όνομα, το ψαράτικο, το μίσμα και θα σου πει. Και πας εκεί, είπα τα ονόματα, αλλά εντάξει. Και εκεί δεν μου πήρε λεφτά την πρώτη εβδομάδα. Θα είσαι τζάμπα ώσπου να τακτοποιηθεί. Δεν είχα δουλειά. Wow. Χωρίς δολάρια συντρέψει. Τακτοποιήθηκα, επίωνα τις δόσεις μου. Δούλεψα, το πρώτο μου τζόπι ήταν στο Γόρα και Μπαντέμ. Α, δούλεψες στο φράχτη. Γόρα και Μπαντέμ, στο φράχτη, στο Γόρα και Μπα. Ήταν το πρώτο τζόπι. Εκεί έπιασε, με πήρε ένα αγιώτης που δούλευε. Ήταν μαραγκός και δούλευε εκεί. Και για να πάρω περισσότερα λεφτά, έπαιρνε μια γύρα, ήταν πιο παγίδες. Εδώ νύχτα. Και δούλευε νύχτα και δούλευε σχεδόν εδώ, σ' άκρη. Καλύζαμε και φτιάναμε να φτιάνουμε. Δύο εβδομάδες έκανε εκεί, πήρα δρόμο. Βρήκα ένα τζόπι. Είχαν ένα συγγυή, με πήγε στο Χώραχε, αυτό πώς τα λένε, το Όπραχες. Το Όπραχες. Πέραν εργάτης εκεί, λέει, ήταν γνωστός αυτός, λέει, θα σε πάω εκεί, λέει, θα πάω. Πήγε εκεί, εντάξει, έπιασα δουλειά, μου δίνει ένα πιστολέτο, να σπάω τα τσιμέντα. Επίσης αφήνει στη μεριά, σημαδεύει ο πόσο θα σπάει, ένα καπέλο και τέτοια. Και ξαφύγει, δεν έκανα τον σούπερ μπάκ, πάει σε εσά. Έκασα κάπου μισή ώρα στο Λάντς. Λέω, ήταν βαριό, αυτό δεν πάει. Φινοχά μου το πει αυτό, κοιτάω γύρω, είχε βγάλει το κάπου το βάζα να πάω, κοιτάω γύρω, είχε κανένα, πουπ, δρόμο από το σιχουρακί στο Σίδνη, στο... Το παράτησα και αυτό πάει. Δεν πληρώθηκα. Άρα όμως υπήρχαν δουλειές τότε, Σκυρτάκη, ε? Υπήρχαν, πρέπει να πληρώνεις και να γνωρίζεις. Τα γιούγιο τότε πρέπει να πληρώνεις τουλάχιστον 2-3 μεροκάματα. Τα συνδικάτα, Τα συνδικάτα. Ναι. Πρέπει να σου πάρουν 2-3 μεροκάματα. Και πες μου, πότε βρίσκεις μια δουλειά που σου άρεσε? Πότε βρήκες δουλειά που σου άρεσε και έμεινες? Έμεινες μετά ποτέ, από εκεί. Τριγύρισαν αυτά, έπιασα σε ένα αλουμίνιο φάκτορ. Ερχόσαν οι κολόνες αλουμίνιο εδώ στην Αυστραλία και τις κόβανε πια αλουμίνιο. Ο Μπόσης ήταν Γερμανός, γιατί αυτοί είχαν τεχνίδες, δεν είχαν τεχνίδες εδώ πέτον. Και λέει, αυτό και αυτό έπιασα δουλειά εκεί πέρα με καλά νέο. Δούλεψε και εκεί, αλλά καλά λεφτά. 20 λίρες την εβδομάδα. Πολλά λεφτά. Καλά λεφτά. Αλλά όχι πολύ, 2 μήνες, 3. Πήρα δρόμο και αποτέλεσε η δουλειά αυτή. Μας διώξανε. Πάει με βρίσκω και βρίσκω μαγαζί μετά να πάω να δουλέψω. Μίχμαστα. Δείξει 12 μία τη νύχτα. Το πήρα.
και να μένω και μέσα. Α, δικό σου? Όχι. Α, αλλού. Αλλού. 10 γύρια την εβδομάδα, αλλά μένεις και μέσα. Να τρώνε, να πει και ώρες μη ξεχασέτε. 10-11 μέχρι μία, 6 μέρες την μία μέρα. Δούλεψε και εκεί, 6 μήνες, ο αφεντικό έρχεται ο αδερφός σου και λέει: δεν θα μπορεί, πάρ' τον αδερφό μου να φύγει. Έφυγε. Εγώ βρήκα άλλο μαγαζί. Στο Μοντάι Ζάξον, κόφιλεος. Με παπιόν. Α, πολυτελείας, ε. Πολυτελείας τώρα. Όλο ο Βρέος. Ωραίο πράγμα, στο Μοντάι Ζάξον. Πήρα και δουλειά αυτή, έχασα λίγο καιρό, μετά βρήκα σε αυτό ότι ζητάγανε δουλειά σε ό,τι ήξερα από το Μίλπα. Πάω την παίρνω και εκεί, πριν του πάω εκεί, συνέβη κάτι. Είπανε από το ταμείο, είμαστε 6 μπόρες από μέσα, 6 γέρους απ' έξω και σε δουλειάν. Μόσο όταν έκανε το ταμείο, είπανε 2 λίρες. Όλοι κοιτάγανε εμένα, ο καινούριος. Του λέω, δεν πήρα τίποτα εγώ ρε παιδιά. Δεν έπρασα τα λεπτά. Κοιτάγανε εμένα, όχι, εντάξει. Τέλειωσε, πάει. Έμενα μένα ρε παρέα δωμάτιο στο Μοντάι Ζάξον που δουλεύαν παρέα. Το λέγανε σωτήρι, δουλεύαν παρέα εκεί. Και μένα παρέα δύο δωμάτια. Ένα πρωί αυτό σηκώθηκε, είχε μάζευε λεφτά για να παντρέψει την αδερφή του στην Ελλάδα. Είχε μαζέψει 250 λίρες, πολλά λεφτά. Αλλά δεν τα έστελνε γιατί ο γαμπρός του ήθελε να τα στείλει σε αυτού τώρα. Ναι. Στην Ελλάδα έξι και λέει όχι, συναδελφή και εγώ του είπα, μια συναδελφή στο όνομα. Ναι, όχι στο γαμπρό τώρα, για να τα φάει. Ήρθα. Ένα πριν ήμουν αντάει ο αφού, εγώ αυτό πήγε δουλειά. Σκόρμε το πρωί, όπως σε ειζόμαστε στο αυτό, κοιτάει και είχε το μάσο τα λεφτά εκεί. Πάνω σου, 250 λίρες. Σου είπα πολλά, 250 λίρες, 25 εβδομάδες δουλειά. Χωρίς να πας, χωρίς να πει. Και τα έλεγα από ό,τι λέω. Εκεί που μας είχε και τα λαφταλέζα και μετά που φεύγω έμπαινε μέσα και καθάρισε το δωμάτιο μας ένα βάλουμε. Λέω αυτά πρέπει να τα πάρω γιατί αυτή λέω δεν θα γίνει. Τα πήρα κοντά που θα μαζί, πήγα να πάρω τον μπάς, εκεί που ήταν τον μπάς, το έπαιρνε το μαγαζί. Τι φωνάζω, Σωτήρ, τι μου λέει. Του λέω, για κοιτάξτε τη σκέπη σου. Με το που είπα και δεν τις έπεσε κανένα. Αμέσως πήγε. Του κάνω εγώ, του λέω. Είχε και συμβεί αυτό με τις 2 λίρες που είπανε από το αυτό. Του λέω και κάνω. Έμεινε ο άνθρωπος. Σου λέει, άμα ήθελα το τάδελα. Άμα ήθελα, γιατί πρέπει να τα δώσω ή ξέρω τι εγώ. Εγώ τα είδα, όπως είσαι. 250 πολλά λεφτά έχουν. Και λέει, ήρθε ο άνθρωπος, τα δώσα. Πήγε μέσα στο μαγαζί, εγώ έφυγα, σου είπε. Γι' αυτό ή σου είπα αργότερα, είδες ο Τάκης, δεν πήρε τις λίγες, λέει. Αυτή ήταν η ιστορία. Ωραία, και μετά πήγα σε τέτοιο, μετά σε 13 μήνες πήρα το δικό μου μαγαζί. 13 μήνες. Στην Αυστραλία πήρα το δικό μου. Είχα μαζέψει 600 λίρες. Και πού ήταν το πρώτο μαγαζί σου? Στο Άραντάρ, Τζόρσο Στρίτ, Παραματαρό. Κέντρο, δεν πήγες μακριά. Όχι, Κάφι. Victory Cafe λεγόταν. The Victory Cafe. Δούλεψε, το κλείνω μια εβδομάδα, τα καθάρι. Αυτός έχασε, το είχε πάρει 6.000 λίρες, πολλά λεφτά. 4.000 λίρες είχαν τα σπίτια στο Άναντάρ και στο Στέμο. Είχε πάρει 6.000 λίρες, αλλά σερβίριζε και κάποιο με το τσιγάρο στο στόμα και δεν το φαΐ. Έχασε 2.000 λίρες και... Μπορώ να σας ρωτήσω ένα πράγμα, Κυρτάκη. Πώς έμαθες τα αγγλικά? Τα αγγλικά πώς τα έμαθες? Ήξερα μόνο της δουλειάς τα αγγλικά. Ήθελες πίρτα, έβλεπα που κοίταγες και ήθελες σιγάρο και όσο έβλεπα και έτσι τα έμαθα. Αλλά ήρθα αγγλικά του μαγαζού. Του μαγαζού δουλειά. Και οι φίλοι σου, οι φιλίες σου ήταν με Αιγαιώτες από το Αίγιο? Ναι, δεν είχα μπάτσα, Αιγαιώτες και από Ακράτα, από όλα τα μέρη. Γιατί πολύ, το Αίγιο έχει πολλά περίχωρα. Μέχρι τα Ακράτα λέγονται Αιγαιώτες τότε. Τώρα βλέπεις.
Όχι, αυτή η γλώσσα ήταν πολύ γνωστή. Και πήγαινε σε χορούς, πήγαινε σε. Τότε δεν πήγαινα πουθενά. Α, δούλευες. Στη δουλειά. Σε 13 μήνες πήραμε το μαγαζί. Πήρα το μαγαζί 4.000 λίρες. Πάω στην τράπεζα 600 λίρες είχα. Μου λέει, ήταν απέναντι από την τράπεζα το μαγαζί. Μου λέει, του λέω το τραπεζίτη, ο τεγλές καλύτερα. Του λέω, λέει αυτά, hey, security. 14 μήνες εγώ, του λέω, πού να έχω security, να έχω σπίτι, να. Κοιτάει τον μπούκο μου και λέει, good security. Σου λέει, έπαιρες 10 γύρες και έβαζες 9,5 στην τράπεζα. Μετράει, τότε μέτραγε αυτόν πολύ, ότι είσαι good. Στις δόσεις σου ή να βαζεύεις, να μαζεύεις. Μέτραγε πάρα πολύ για αυτό, ότι είσαι σάιφτας, ότι σκάει σάιφτο χρήμα. Μέτραγε. Παίρνω, άλλο να δουλεύεις σε μαγαζί, αλλά άλλο να έχεις δικό σου μαγαζί. Μεγάλη διαφορά. Αλλά δουλεύει μαγαζί, κόμπι. Πόσοι δουλεύανε λες αμέσως, είναι 8. 8. Αμέσως. Έλληνες. Άνοιξα την πόρτα και είχα 8 εργάτες. Έλληνες, Ελληνίδες. Όχι, όλοι. Απ' την Ελλάδα πολλούς. Ο μάγειρας και ο μάγειρας είχε 20-25 χρόνια εδώ και το είχα μάγειρα. Πέρα, στο καφέ, στο Victory Cafe, τι σερβίρατε? Στέκια, steak and eggs. Steak and eggs. Steak and eggs και μπέκες. Και μπέκες. Steak and eggs, 4 ξελίγια το steak and eggs. Ένα μεγάλο σύγχρονο. Και εσύ ήσουν ο μάγειρας, εσύ. Όχι, είχα το μάγειρα, βοήθησα το μάγειρα. Τότε δεν είχαν μεσή να πλένεις τα πιάτα, με τα χέρια. Είχαν δύο κοπέλες πίσω και πλένανε τα πιάτα. Το ψωμί δεν ερχόταν σλάχι, είχα μηχανή και το κόβαμε. Και το Victory Cafe ήταν δίπλα από σινεμά, τίποτα. Ναι, σινεμά απέναντι. Απέναντι ήταν το Έμπειρε Hotel. Και παρακάτω είναι οι γυρέσες. Είναι στο, πώς το λέω, το Wentworth Park. Ναι. Είχες κόσμο τότε. Από το χωριό, στα χωριά, ξέραν το δικό μου το μαγαζί. Ερχόσαν οι τρώτες. Και μπαίνανε στο Έμπειρε Hotel. Και ξέραν ποιο, πού είναι το Victory Cafe. Άρα είχε στους τρώτες, εκεί. Όταν τελείωσα το καθάρισμα και είχα να ανοίξω, πρωτού ανοίξω, πάω απέναντι στο χωτέλι και του λέω, ότι πώς είναι εδώ μέσα και ό,τι πήγε ο καθένας, δώσ' μπήρα πήγε, ούσκι πήγε, κοινό πήγε και θα σε ρωτήσουν πού θα είναι, θα λες από το Victory Cafe. Να τώρα σου βάζεις ένα, μια μπήρα, πας στην μπήρα, λες, δεν πάρει και λαγό μπήρα, δεν πάρει ο Λουίς και λέει από το Victory Cafe, από το Victory Cafe, το Victory Cafe, το βράδυ δεν προλάβαινε να τους έρθει. Ωμα, καλύτερη διαφήμιση. Wow. Έγινε το μαγαζί. Για πόσα χρόνια ήσουν στο Victory Cafe? 8. 8 χρόνια. Ναι, αλλά πόση ιστορία το έδωσε, εντόδινα, αλλιώς εντόδινα. Μέσως μετά κοιτάω να πάρω σπίτι. Φέρνω την μάνα μου με τον αδελφό μου. Στήρια δικό μου. Πήρωσα. Ήθελα να φέρω τον αδελφό μου προς το μικρό. Αλλά ο μικρός μου μπορούσε να δει, ήταν αγίγικος. Και πήρα δει και η μάνα μου κοντά. Και έφερα δύο παρέα. Σε έφερα, είχα νοικιάσει ένα δωμάτι, ένα φλάτα πάνω στο μαγαζί, την πήρα εκεί, πήρωσα τα εισιτήριά τους, εγώ κάτω. Τα πήρωσα, ήρθαν αυτοί, κάτσα παρέα, η μάνα μου μπουρλάπια μου. Εδώ τότε τις γωνίες, τις άκρες, άκρες λεγόσα, τα ψωμιού, τις πετάγαμε. Και η μάνα μου πήγε στον τερεκέ και σου μάζε για σέφερ στην παιδιά και σε έφερε πίσω. Ρε μάνα, πού σου πας αυτούς, λίγε, τα πετάγαμε αυτά. Είπα, είχε γνωρίσει γυναίκα φτώχεια, είχε γνωρίσει φτώχεια. Όχι, και λέει τότε, λέω μην την μεζέ, πέταγε τα στον τελείο, ξεχάσε τα αυτά τη λέω. Ήτανε, πήρα σπίτι, βρήκα και είχα μαζεύει το μισό. 4.000 λίρες το πήρα 2.000 ευρώ, φέρνει και τον άλλο μου άδελφο. Πληρώνω κι αυτός εδώ, δουλειά σε μένα. Α, τότε το κράτος ερχόταν, όταν έφερε από την Ελλάδα, έλεγαν πού θα δουλέψει και πού θα μείνει. Δεν θέλανε να. Ούτε να. Ερχόταν έλεγχο, θα δουλέψει εμένα, εγώ είχα έλεγχο. Είχα 8 εργάτες στο μαγαζί. Σπίτι αγόρασα για αυτή τη δουλειά να μένω εκεί. Και λέω θα μένω παρέα.
Δεν είχα πρόβλημα. Πες μου, πότε παντρεύτηκες. Ε? Πότε παντρεύτηκες την κυρία Ελένη. Το 65 την έφερα από την Ελλάδα. Πήρωσα αεροπλάνο και η θέση που καθότανε πληρωμένη, να μην κάτσε άλλο δίπλα. Και πες μου, σε ποια εκκλησία παντρευτήκατε. Στο Άγιο Γεράσιμο. Α, στο Άγιο Γεράσιμο, στο Λάκα. Στο Λάκα. Στο Λάκα. Στο Λάκα. Έχω βάλει ελιχρήματα στο Λάκα τότε. Τότε τα μαγαζί, εκκλησία, τα μαγαζά τα συντηρούσε. Τα συντηρούσε αυτά τα. Έχω βάλει χρήματα στο. Ο παπάς ερχόταν και έτρωγε στο μαγαζί μου. Τσιβάρα τζάπα, κάμπιζε, φοή τζάπα. Και πού μένατε με την κυρία Ελένη, πού μένατε. Πού? Όταν έφυγα από εκεί. Α, εκεί είχα αγοράσει ένα σπίτι στο Τέμπο. Είχα στέλνει τέσσερι. Προτού την φέρω, εγώ είχα σπίτι. Είχα βάλει 2.000 και πάνε με τέσσερι. 2.000 σπίτι. Ήρθε στο σπίτι, όλα τα χτού. Όλα τα έπλα, όλα τα καινούρια. Πήγα στο υπλοποιό, μου λέει 1.250 λίρε. Τι λέει, του λέω. Άμα θέλει, 1.000 λίρε και κάτι. Δεν θε, ξέρει που είμαι. Αυτό ήταν πιο πάνω. Ξέρει που είμαι, στη γωνία του. Τότε όμως, Κυρτάκη, εκεί που έμενες, το Νιούταν είχε πολύ ελληνισμό. Το Νιούταν τότε, στο ΕΝΜΟ, αυτά τα προάστια. Πολύ ελληνισμό. Μα και εγώ δεν ήμουν μακριά. Στο ΕΝΜΟ δεν ήσουν μακριά. Ωραία. Πολύ ελληνισμό. Δεν είχα ασχοληθεί με το, ούτε με τον Μπάτλ ούτε με τον. Από εκεί εγώ ξακέρασα 8 χρόνια εκεί. Μετά από εκεί αυτό αποφάσισα με καλή το Χέος Κομίσο έφτιαξε το Green Valley Arena. Μουα, τότε. Στο Λίβερπουλ, έξω από το Λίβερπουλ. Είχε πάρει τα μπούκια για να δώσει στους Αυστραλούς σπίτια. Με τρόψη γίγη, χέρος το μίσο. Τέγερα γράμμα και μου λέει, ήθελα, φτιάξαντας, είπε να φτιάξω και μαγαζά για να ζήσω κόσμο. Μου στέλνει ένα γράμμα εμένα, που με βρήκα, που με κάνει, μου στέλνει ένα γράμμα και μου λένε, θέλεις μαγαζί να ανοίξεις στο Γκριμάλι. Λέω, είχα και τα δέκα μου, λέω, να το δω. Πάω εκεί πέρα, το primary από εδώ, το high school από εδώ. Δηλαδή τα πιτσιρίκια, εγώ και εγώ του. Και κάνανε κρόση. Να πάρει στο high, να πάρει στο. Μπροστά από το μαγαζί μου. Στο Green Valley, πόσα χρόνια ήσουν στο Green Valley. Στο Green Valley έκατσα 9 χρόνια. Το 68, 79, 9, 10 χρόνια. 10 χρόνια. Και έτσι έκανε στα μαγαζιά όλη τη ζωή σου. Όχι, τα μαγαζί, το είχα μαγαζί. Τι μαγαζί, να μαζεύω λεφτά ήταν, τίποτα. Πες μου, πόσα παιδιά έχετε με την κυρία Ελένη. Πόσα παιδιά είχα, τρία. Τρία. Στο σπίτι μιλάγατε ελληνικά. Ναι, ελληνικά. Γι' αυτό ξέρω και ελληνικά όλα. Ελληνικά, όλα ελληνικά. Στείλα στα ελληνικά σχολεία, ελληνικούς χορούς. Όλα, πηγαίνανε παντού. Πες μου, η πρώτη φορά που πήγες στην Ελλάδα πότε ήταν, ε? Πότε. Πότε πήγες στην Ελλάδα ξανά. Το 1974. Πώς σου φάνηκε η Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια. Όχι. Είχες κάνει εδώ πόσο. Είχες κάνει 14 όταν χρόνια. Όταν που το ήρθα εδώ, νόμιζα ότι αυτή που έβλεπα εδώ ότι ήταν ο φίλος μου. Εκεί μου πήγα βέβαια, αλλά και εκεί με γνωρίζαν όλοι. Και λέγανε μέσα στην αγορά του Αιγαίου. Μόλι με βλέπανε, λέγανε ο Τάκης. Ο Τάκης, ο Τάκης. Μέχρι και οι Λούστροι χτυπάγανε τις αυτιές και λέγανε ο Τάκης. Πέρασε από το νου σου ποτέ να ξαναγυρίσει στην Ελλάδα. Όταν ήρθα, ήρθα για 5 χρόνια. Ναι, that's right, ναι. Σωστή, για 5 χρόνια. Και οι αστυνομικοί που με συναντέψανε μου λένε ρε, οι δυο αστυνομικοί, οι detectives. Οι μυστικοί που λέγαμε τότε. Μου λένε ρε, μπορεί να μαζέψει, κάτσε 5 χρόνια, μάζευε και λαδό. Εδώ είναι η ζωή. Και πράγματι σε 5 χρόνια είχα 12.000 λίρες, 12.000 λίρες, τρία σπίτια. Το σπίτι μου, το μαγαζί μου και κάτω. 12.000 λίρες, πολλά λεφτά. Είπαμε τρία σπίτια, τα οποία τρία σπίτια σήμερα, 5-6 εκατομμύρια το λιγότερο. Ήθελες να ξαναγυρίσεις, νοσταλγούσες την πατρίδα σου. Νοσταλγούσες την πατρίδα σου. Yes, γιατί εμένα η πατρίδα μου είναι το έγκυο. Εκεί γεννήθηκα, εκεί βαπτίστηκα, εκεί έζησα. Ταγμένο στην Παναγία Τρυπητή, δεν ξέρω αν την ξέρεις. Ταγμένο στην Παναγία Τρυπητή, εκεί μέταξε η μάνα μου. Και με βάπτισε ένας απλούσιος πολύ, κουβέγγι λέγεται.
Λοιπόν, αυτό με βάφτισε. Έλεγε, έμενε πιο πάνω. Και έλεγε, μάλλον το βάφτισε εγώ. Λέγε, η μάνα μου, όταν θέλεις, έλα στην Παναγία την ημέρα που θα το βαφτίζω, να μου πουλάνε το μάρι. Θα τον πάρω, λέει, και θα τον βάλω τάκι. Τάκι το λέγανε αυτόν. Παναγιώτη Τάκι. Πλούσιος που είχε κατολούδι. Τσιφρικάδες του Αιγείου ήταν αυτά, ένα τσιφρικάδες. Και πράγματι ήταν πρωί πρωί, λέει η μάνα μου. Σε πήρε και έβαλε το όνομα. Τι λέει, Παναγιώτης, δεν Τάκης δεν υπάρχει, Παναγιώτης, και είπε, αλλά δεν μπορούσε να βάλει κι άλλο όνομα, Παναγία. Αφού είσαι ταγμένος εκεί, είπε να βάλει τις Παναγίες όνομα. Αλλά μόλις τελειώσαμε, λέει η μάνα μου, και βγήκαμε, τι λέει, από εδώ και πέρα, Τάκη θα τον φωνάζετε. Το λέγανε και αυτό, το είπαμε, Τάκη, Παναγιώτη Τάκη, το, ο κύριος Τάκης. Και θα τον λες, Τάκη θα τον φωνάζετε. Και έτσι έμεινε. Τότε στα δικά μας τα χωρία βάζανε περισσότερο οι νονοί τα ονόματα. Και αυτό ήταν όλο και έγινε και ήρθανε. Κύριε Τάκη, είσαι 90 χρονών. Okay. Πάμε τώρα, το περάσαμε αυτό. Ναι. πάμε για 91. Yeah. Πώς χάρακτηρες τη ζωή σου, πώς τη βλέπεις, ήτανε δύσκολα, αλλά τα ξεπέρασες τα πάντα, πώς βλέπεις. Δύσκολα και εύκολα. Αν τα κάνεις δύσκολα, θα τα κάνεις δύσκολα. Αν τα κάνεις εύκολα, θα τα κάνεις. Λέει, εγώ πιστεύω σε πολλά πράγματα. Λέει, άμα η ψυχή σου είναι υγιής και το σώμα σου είναι υγιεινό, αλλά όχι από τον αέρα. Άμα η ψυχή σου, λέει, είναι υγιή και το σώμα σου είναι υγιεινό, λέει. Τελείωσε. Okay. Είσαι στην Αυστραλία από το 1960. Okay. Είναι υπόθεση τώρα κοντεύεις 54 χρόνια, 65. Εάν ρωτούσα ο κύρ Τάκης τι είναι Έλληνας, είναι Αυστραλός, τι θα μου έλεγες. Αυστραλός. Αυστραλός. Όχι, Έλληνας, yes. Αλλά λέω, γιατί εγώ μόνο ένα, γνώρισα την Ελλάδα όλοι, εγώ πήγαινε εκπρομές, αλλά το Αίγιο είναι η πατρίδα μου. Το νοσταλγώ και το νοσταλγώ. Το νοσταλγούσα, το νοσταλγώ και το νοσταλγώ. Γιατί είναι η πατρίδα μου. Εκεί έπαθα όλα τι έπαθα με τους Γερμανούς, με την κατοχή και μου είχε μείνει μέσα εδώ. Ότι περάσαμε όλα αυτά, αλλά το αγαπώ το Αίγιο πολύ. Η Αυστραλία τι σημαίνει για σένα, η Αυστραλία. Η Αυστραλία τι σημαίνει για σένα. Το πρόβλημα τελείωσε. Πρόδευσα. Πρόδευσα, έκανα χρήματα, είδα χρήματα έβριγο. Όταν θα έμπαινε στο σπίτι μου μέσα και αν είχες κυρθάρι, θα έβρισε ένα μάσο χρήματα. Τα από κάτω, άλλο μάσο. Τώρα, μαύρα χρήματα που λέγαμε το ήταν. Άλλες εποχές. Κύριε Τάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Okay, thank you. Να είσαι καλά. Thank you.